αυτής της συμφωνίας, ορίζοντας αυτής της συμφωνίας, είναι το αργότερο, τα μέσα του 18. Από εκεί και πέρα, και θέλω σε κάθε περίπτωση να είμαι απόλυτα ξεκάθαρος αυτό, δεν υπάρχουν άλλες δεσμεύσεις και άλλα μέτρα. Αύριο, προκειμένου να αποδείξουμε ότι η Ελλάδα δεν εκβιάζεται, η Ελλάδα δεν γονατίζει. Εμείς έχουμε ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές και στο αφορολόγητο. Μας είπανε ότι πρέπει να μειώσουμε πιο πάνω, πιο πολύ το αφορολόγητο. Εμείς κάναμε μια πολύ μικρή μείωση του αφορολόγητου. Όπως είπα, για κάποιον από 15.000 τον επηρεάζει 60 ευρώ το χρόνο, και δεν κάνουμε άλλη μείωση του αφορολόγητου. Δεν είμαι εγώ διαθετημένος να καταθέσω στην Βουλή των Ελλήνων ένα νομοσχέδιο που έχει αφορολόγητο μικρότερο από αυτό που θα υπάρξει στο νομοσχέδιο που θα δείτε. Ότι όλα πάνε σε μια συμφωνία, πάνε τι διευκολύνουν και τι βοηθάνε. Δεν είναι φετίχ οτιδήποτε. Δεν το λέω ότι πρέπει να πάμε εκεί στη μείωση του αφορολόγητου, αλλά αν αυτό είναι μια μορφή η οποία διευκολύνει και μπορεί να λύσει, υπάρχει μια συμφωνία η οποία θα είναι. Θα αποδεχθώ τα πάντα, διότι ποιος ζει, ποιος πεθαίνει μετά το 19. Θα υπάρχει Ελλάδα, θα υπάρχει Γερμανία, θα υπάρχει.